Εγώ είμαι έτοιμος. Λοιπόν, ενδέκατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2023. Παρακαλείται ο κύριος Γιαννιώτης να πάρει παρουσίαση. Ναι. Βενέρη Ειρήνη. Παρούσα. Ζαντιώτης Παναγιώτης. Παρόν. Καλλίγερος Δημήτριος. Παρόν. Κατσανεβάκης Ιωάννης. Απόν. Καψάλης Κωνσταντίνος. Παρόν. Κομινός Γεώργιος. Παρόν. Λουράντος Ευάγγελος. Παρόν. Σουγιάννης Χαράλαμπος. Παρόν. Στάθης Μανούλης. Παρόν. Μαγουλάς Νικόλαος. Παρόν. Γεωργιλάς Παρασκευάς. Παρόν. Καλλίγερος Ιωάννης. Απόν. Χρυσαφίτης Νικόλαος. Παρόν. Μεγαλοκονόμος Τηλιανός. Απόν. Τριφύλης Εμμανουήλ. Παρόν. Διδυμιώτης Γεώργιος. Παρόν. Χρυσούλα Φατσέα. Απούσα. Μα νομίζω ότι είδα κάπου, ή όχι. Απούσα. Λοιπόν, υπάρχει απαρτία στο Δημοτικό Συμβούλιο και μπορούμε να περάσουμε στο στάδιο της ενημέρωσης. Ο κύριος Σουέινς... Να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Δήμαρχος ασθενεί για τέταρτη φορά με κορονοϊό. Ήταν στις Βρυξέλλες, δεν ξέρω πού κονόμησε κορονοϊό. Πάντως είναι με θετικό τεστ κορονοϊού. Θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του τουλάχιστον μία εβδομάδα, μου λέει. Συγγνώμη, πριν ξεκινήσει ο κύριος Σουγιαννής, να παρακαλέσω όλους όσους συμμετέχουν στο Zoom να κλείνουν τα μικρόφωνά τους όταν τελειώνουν την ομιλία τους, γιατί δημιουργείται πρόβλημα στην απομαγνητοφώνηση. Ευχαριστώ πολύ. Πώς θα τα κλείνω με τα μικρόφωνα, Παναγιώτη? Δεν τα ανοίγω, Παναγιώτη. Όχι, αυτοί που συμμετέχουν με Zoom, είπα. Α, με Zoom, εντάξει. Εντάξει, Παναγιώτη. Λοιπόν, περνάμε στα θέματα. Κάποιος άλλος στο στάδιο της ενημέρωσης, ο κύριος Μαγκουλάς. Ορίστε, κύριε Μαγκουλά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω εδώ και δημόσια, να δείξω το θέμα αυτό της σύγκλησης στο Συμβουλίο. Αναγκαζόμαστε να παρατάμε τις δουλειές μας και να είμαστε εδώ. Σας το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Έχουμε κρατήσει κουραστική, όμως κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς είμαστε ελεύθεροι εργαζόμενοι. Ο κ. Χρυσαφίτης στις 2:20 ξεπέντρεψε από το φούρνο, έτρεχε ο άνθρωπος να κάνει πάνιο για να μπορέσει να μπει μέσω Zoom. Ο Στέλιος, ο μεγαλομανόμος, δεν μπορεί να συμμετέχει γιατί εργάζεται και οδηγάει. Εγώ και ο κύριος Γεωργιλάς παρατηρήσαμε αυτή τη στιγμή τη δουλειά μας και τα μετρέχοντας για να συμμετέχουμε σε αυτό το συμβούλιο. Μας είπατε πριν ότι να κάνουμε υπομονή, τελειώνει αυτή η δημοτική περίοδος. Έχετε δίκιο ότι τελειώνει αυτή η δημοτική περίοδος, αλλά μια άλλη θα αρχίσει. Επίσης, τι σημαίνει αυτό, ότι αποκλείουμε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων από τα κοινά με το να κάνουμε τις συγκλήσεις των συμβουλίων τέτοια ώρα, όπως και την Οικονομική Επιτροπή που. Εσείς μπορεί να μην το γνωρίζετε, η Οικονομική Επιτροπή δεν γίνεται ποτέ μετά τις 2, γίνεται είτε στις 10, είτε στις 11, είτε στις 12. Παρατάμε δηλαδή τις δουλειές μας για να ερχόμαστε εδώ να συμμετέχουμε στα κοινά. Εν τούτης, εμείς συνεχίζουμε και το κάνουμε. Υπάρχει η καθημερινότητα όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα. Το πρώτο μεγάλο ζήτημα είναι η ίδρυυση. Βλέπουμε πολλά χωριά τα οποία μένουν από νερό. Κύριε Ζαντιώτη, εγώ προσωπικά σας το έχω θέσει πάρα πολλές φορές το θέμα. Σας έχω πει ότι είστε 9 χρόνια δημοτική αρχή, είστε υπεύθυνος αντιδήμαρχος και λύσεις τελικά δεν έχετε βρει. Μπήκα στο site του Δήμου και κατέβασα τις προτάσεις που σας είχαν κάνει για το master plan της ίδρυυσης. Πραγματικά είστε σαν τους κακούς μαθητές που δεν ξέρετε να διαβάσετε τι σας λένε. Διότι εδώ υπήρχαν συγκεκριμένες δράσεις. Από αυτές τις δράσεις έχετε καταφέρει και έχετε υλοποιήσει μόνο κάποιο ποσοστό. Έλεγε για μία μονάδα απαλλάτωσης, εσείς το τερματίσατε, πήρατε 5-6. Όμως, για το πράγμα στις Όχελες που το είχε βασική παράμετρο, από ό,τι ξέρω δεν έχετε κάνει τίποτα. Έλεγε για κάποιες να μαζεύει τα νερά. Μπορώ να σας το διαβάσω για δημιουργία νέων έργων κτλ. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας τα διαβάσω. Απλά, τουλάχιστον ατυχές, θα περιμένουμε να φτάσουμε στις 10 Ιουλίου να έχουν μείνει τα χωριά από νερό και να πάμε τώρα να κάνουμε έργα ίδρυυσης, να ανοίξουμε νέες γεωτρήσεις. Σας έχω πει ότι με την απλή λογική τα νερά, τα υπόγεια τελειώνουν. Πρέπει να το καταλάβουμε. Η δικαιολογία που προβάλλεται ότι δεν βρέχει είναι φθηνή. Εφέτος έβρεξε. Δεν μπορώ. Τις προηγούμενες 2 χρονιές, ναι.
Την προ-προηγούμενη όμως πάλι έβρεξε. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση με το νερό είναι χειρότερη των τελευταίων 10 ετών. Δεν οφείλεται λοιπόν ότι δεν βρέχει. Εφέτος έβρεξε. Πέρυσι πρόπερση δεν είχε βρέξει. Αντιπρόπερση είχε βρέξει πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα θέμα λοιπόν είναι τα νερά. Δεύτερο, η αποχέτευση. Δεχόμαστε πάρα πολλά παράπονα για την αλόγιστη και πετάνε τα λίμματα δεξιά-αριστερά. Θέλουμε όποιος είναι υπεύθυνος αντιδήματος να τοποθετηθεί και να μας πει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Διότι με την υπεράτληση των υδάτων κινδυνεύουμε κάποια στιγμή να πλούμε και βοθρόνερα. Να είμαστε ξεκάθαροι εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλουμε μια σαφή απάντηση σε αυτό. Τρίτο θέμα, τα σκουπίδια. Οι κάδοι, κύριε Κομινέ, ξεχυλίζουν. Ακόμα δεν έχετε προσωπικό. Δεν ξέρω. Πρέπει να μας πείτε αν έχετε προσωπικό ή δεν έχετε. Αποδείχθηκε ότι η ανακύκλωση δεν γινόταν. Τα πετάμε όλα στο ίδιο καλάθι. Τι συμβαίνει τέλος πάντων? Πρέπει να έχουμε μια υπεύθυνη απάντηση. Και ειδικά εσείς, όλο τον καιρό, γίνατε και λέγατε πολλά παράπονα αντίον της Δημοτικής Αρχής. Είδαμε μόλις προχθές, ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας. Τελικά τι ισχύει? Ισχύει αυτά που βγαίνετε και λέτε στα καφενεία, αυτά που λέτε σε εμάς προσωπικά, ή τελικά ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή είναι άριστη? Διότι πλέον μας έχετε μπερδέψει όλοι. Ειλικρινά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγουλά. Ο κύριος Τριφίλης θέλει κάτι να πει. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Υπάρχει ένα ερώτημα. Κάθε χρόνο, με εξαίρεση την περίοδο COVID, υπήρχαν κάποια δρομολόγια λεωφορείων τα οποία εξυπηρετούσαν κάποια κεντρικά σημεία του νησιού, περιλαμβανομένου του λιμανιού. Θα ήθελα να μας ενημερώσει η Δημοτική Αρχή αν εφέτος προβλέπεται ή γίνονται αυτά τα δρομολόγια και αν έχει υπάρξει επαφή με τον φορέα των λεωφοριούχων ή μεμονωμένα, ούτως ώστε να υπάρχει μια κάποια εξυπηρέτηση σε έναν τουρισμό ο οποίος φαίνεται ότι είναι ικανοποιητικός, θα έλεγα, για το νησί μας, σε αντίθεση με άλλους προορισμούς που ακούμε ότι υπάρχει κάμψη. Στο δεύτερο θέμα, επειδή γίνονται πολλές συζητήσεις συνεπώς, να προσθέσω στα ερωτήματα του κυρίου Μαγουλά, εάν η ανακύκλωση λειτουργεί ικανοποιητικά πλέον και υπάρχει ένας διαχωρισμός και μεταφορά τους στην πρωτεύουσα, εκεί που πρέπει να γίνει η διαλογή. Το τρίτο σημείο, το οποίο νομίζω ότι θα χαροποιήσει όλα τα μέλη του Συμβουλίου, είναι ότι η προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποταμού να δουλεύει Σαββατοκύριακο η αίθουσα του αντιγράφου του Μηχανισμού των Αντικυθύρων είχε τεράστια ανταπόκριση το πρώτο Σαββατοκύριακο που έγινε, και αυτό είναι μια ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε ακόμα καλύτερα μέσα στην επόμενη περίοδο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποταμού είχε αναλάβει Σάββατο και Κυριακή πρωί από τις 9.30 μέχρι τη 1.30, που είναι αδύνατον λογικά να υπάρχει υπάλληλος από το Δήμο, αλλά θα παρακαλούσα την Δημοτική Αρχή επίσης, πόσον υπάρχει κάποιος διοικητικός υπάλληλος, όπως είχε πει στο παρελθόν ο κύριος Δήμαρχος, να μπορούσε να διατεθεί τις εργάσιμες ημέρες το πρωί, διότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο και ταυτόχρονα, όπως καταλαβαίνετε, η αρμόδια υπάλληλος του ΚΕΠ έχει άλλα καθήκοντα, δεν μπορεί να κάνει ξενάγηση στους επισκέπτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τριφίλη. Ο κύριος Γεωργιλάς. Ορίστε, κύριε Γεωργιλάς. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ τρία θέματα θέλω να θέσω. Το πρώτο είναι, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, για τη γέφυρα στο Κατούνι, που είναι κλειστή. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τις προβολείς? Και γιατί με ενημέρωσαν ότι είχε ενημερωθεί και ο τοπικός πρόεδρος, είπε ότι ο λόγος, κάτι τι γίνει. Δεν ξέρω, αλλά μου λες ότι φτιάχτηκε. Ήταν 6 μήνες νομίζω κλειστή. Το δεύτερο είναι, τι γίνεται με το έργο στο δρόμο της Φυριάνου. Ξεκίνησε από μια, θα γίνει ασφαλτόστρωση, τελικά θα γίνει τσιμεντόστρωση και τελικά δεν έχει γίνει τίποτα. Κάτι χαντάκια με οχετούς είδα και μου είπανε, χωρίς να ξέρω, το θέλω μια επίσημη ενημέρωση, ότι εδώ λέει τελειώσαν τα λεφτά και αυτό είναι το έργο. Έτσι λοιπόν. Και το τρίτο βέβαια, το θέμα της είδης. Εγώ στον Παναγιώτη το Δαντιώτη έχω αδυναμία, το ξέρει, έχω άπειρη συνεργασία, δεν είναι επί προσωπικού, αλλά αυτό που έζησα πάλι το Σάββατο,
ήταν έξω από την πραγματικότητα. Δεν γίνεται ένα σεισμό το 2023 να μην έχει νερό. Και να έχουν δαπανηθεί γύρω στα 6 εκατομμύρια, όπως τα υπολόγισα εγώ τα τελευταία 10 χρόνια για έργα ύδρευση, και να μην έχουν. Και καλώς δαπανήθηκαν και καλώς έγιναν. Εγώ μαζί σας είμαι. Αλλά δεν γίνεται να μένουμε από νερό. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και το πρόβλημα το ξέρουν. Με το συγκεκριμένο χωριό, με τον Κάλαμο, το ξέρουμε 2 χρόνια το πρόβλημα. Και ξέρω ότι οι υπάλληλοι της ίδρυψης έχουν απευθυνθεί στο Δήμο επίσημα με χαρτί, πρωτοκολλημένο, και σας αναφέρουν τα προβλήματα αυτά το χειμώνα. Είναι ή δεν είναι. Και προειδοποιούν για τα προβλήματα αυτά. Και έχει φτάσει 10 Ιουλίου και δεν έχουμε νερό να πληθούν. Είναι κατάπια αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να διανοηθώ. Δεν κοιμόμουν το βράδυ. Αν δεν είχε έστω ένα σπίτι νερό. Όχι ένα σεισμό ολόκληρο. Πρέπει να βρούμε μία λύση. Ούτε η λύση είναι να κουβαλάμε με βυθία. Πόσο θα προλάβουν τα βυθία αυτά. Έχει υπερκατανάλωση. Αυτό το καταλαβαίνω. Λόγω δωματίων, λόγω ξενοδοχείων, λόγω του ότι υπάρχει σπατάλη, ναι. Αλλά πρέπει να βρούμε μία λύση. Όχι να φτάσουμε στην τρούλα του Σαββάτου. Αυτά. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θα πάρει το λόγο. Έχει ζητήσει, Πρόεδρε, ο κύριος Δημιώτης και ο κύριος Χρυσαφίδης το λόγο. Ορίστε, ο κύριος Δημιώτης. Κύριε Δημιώτη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα προβλήματα της καθημερινότητας θίχτηκαν. Νομίζω δεν έχει νόημα να πω και εγώ τα ίδια. Θα πάω κατευθείαν σε ένα άλλο θέμα. Έχει να κάνει με αυτά που συνέβησαν το Μάρτιο στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σε σχέση με τις προσφυγές που είχαν κάνει η κίνηση πολιτών στα αεολικά της εταιρείας Ελάκτορ και Κοπελούζου. Όπως προφανώς έχετε ενημερωθεί περισσότεροι, φαντάζομαι όλοι, γιατί έχει δημοσιευθεί, ξεπέρασε τον εαυτό του το δικαστήριο σε ανοησία, θα έλεγα, καθώς απέρριψε τις προσφυγές μας. Ορίστε, κύριε Δημιώτη. Ναι. Απορρίφθηκαν λοιπόν οι προσφυγές των πολιτών απέναντι στις άδειες αυτές του Ελάκτορα και του Κοπελούζου. Και για όσους, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να ζητήσουν λεπτομέρειες, τους παραπέμπω στο δελτίο τύπου που έβγαλε η κίνηση πολιτών. Η γελοιότητα ξεπέρασε όλα τα ποσοστά που περιμέναμε, καθώς αφενός απορρίψανε την ίδια τη δίκη, αφετέρου απέρριψαν το ένομο συμφέρον των πολιτών, γιατί πέρασε πολύς καιρός από τότε που εκδικάστηκε τελικά η υπόθεση. Οπότε έπρεπε οι πολίτες για κάποιο λόγο να αποδείξουν ξανά ότι έχουν ένομο συμφέρον. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι εκεί, γιατί αυτό είναι γνωστό και οι πολίτες μέσω του δικηγόρου τους θα προχωρήσουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ζήτημα λοιπόν εδώ είναι τι θα κάνει ο Δήμος και ο Χώριος, οι οποίοι έχουν τις ίδιες προσφυγές, σε παρόμοια δηλαδή υπόθεση, έχουν προσφύγει και αυτοί επίσημα. Ο Δήμος μας και ο Χώριος έχουν προσφύγει στην αδειοδότηση του Κοπελούζου και του Ελάκτορα και το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή σαν πληροφόρηση είναι ότι το διοικητικό εφετείο απέρριψε και αυτές τις προσφυγές. Αυτό που θέλω λοιπόν εγώ να μάθω είναι πότε έγινε η εκδίκαση. Τι συνέβη, εάν δηλαδή πράγματι όλη αυτή η γελοιότητα επαναλήφθηκε με ψήφους 2-1, όπως έγινε και στη δικιά μας περίπτωση, με ψήφους 3-1-0, τι συνέβη ακριβώς. Και αν αυτή την ανοησία θα την ανεχτεί ο Δήμος, χωρίς καμία αντίδραση, εάν αυτή θα συνεχιστεί, ο νομικός αγώνας θα συνεχιστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας από πλευράς Δήμου και Εγχωρίου, και για ποιο λόγο δεν έχει δημοσιευθεί τίποτα μέχρι τώρα. Αυτή είναι η ερώτηση. Έχω κάνει μια ερώτηση και στην διαπαραταξιακή επανειλημμένως, αλλά λίγο ο φόρτος εργασίας λόγω της ενεργειακής κοινότητας που, εν πάση περιπτώσει, είχε έτσι αποσπάσει όλο μας το ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό, λίγο και το ότι ο δικηγόρος, ο κύριος Εμιτέκολος, έχει εξαφανιστεί. Μας ζήτησε μια εβδομάδα περιθώριο, αλλά τελικά αυτή η εβδομάδα έγινε ένας μήνας. Ζητάω από το
από τη Δημοτική Αρχή να με ενημερώσει τι θα κάνουμε σαν Δήμος Κηθήρων. Θα πάμε στο ΣΤΕ, είναι και εγχώριος μαζί και, εν πάση περιπτώσει, θα δείξουμε κάποια αντίδραση σε όλη αυτή την παλινοδία που συνέβη στο διοικητικό εφετείο. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημιώτη. Ο κύριος Χρυσαπίτης, εκτολογορήστη, κύριε Ζαπή. Καλησπέρα. Ακούγομαι καλά? Ναι, ναι. Ωραία. Είναι τρία θεματάκια που θα είχα κάποιες απορίες, θα ήθελα κάποιες απαντήσεις. Το ένα είναι και το παζάρι, γιατί ακούω κάτι καφενιακές κουβέντες με κάποια θέματα. Κάτι άκουσα τελευταία ότι θα γίνουν κάποιες αιτήσεις. Δεν ξέρω. Μια ενημέρωση απλά θα ήθελα γι' αυτό. Γιατί ρωτάνε και θα ήθελα και εγώ να ξέρω τι γίνεται. Ένα δεύτερο είναι που άκουσα για τον Δήμαρχο, που περαστικά κιόλας, εύχομαι, για τις παιδικές χαρές, ότι έχουμε 7 και δεν ξέρουμε να προδιαλέξουμε πού να πάμε τα παιδιά μας. Εγώ ψάχνω να βρω, να πάω, να σας πω και δεν βρίσκω. Γιατί και στον ποτάμο που θεωρητικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά να δουλεύει, στην Αγία Πελαγία είναι Ρήπια, αυτά. Και ένα τρίτο, που είναι γραφικό, είμαι γραφικός μάλλον που το λέω συνέχεια, είναι για τι γίνεται αν έχει πάει κάποιο πλάνο για πεζοδρομήσεις, έστω τις ώρες αιχμής, Παρασκευές, Κυριακές, στο ποταμό και σε όποιο χωριό έχει πρόβλημα γενικά. Γιατί είναι λίγο παράδεκτο να υπάρχουν αυτοκίνητα και πεζοί μαζί. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χρυσαπίτη. Ο κύριος Κομινός έχει το λόγο. Σχετικά με το θέμα των σκουπιδιών. Σας είπα στην περασμένη συνεδρίαση ότι ξεκινήσαμε φέτος 20 μέρες πριν το τρίτο δρομολόγιο. Είναι απρόβλεπτο σε φέτος ο ρυθμός και ο αριθμός αύξησης των κουμπιδιών. Σήμερα εξετάζομαι τον Δήμαρχο το ενδεχόμενο να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο για το 60. Βλέπετε τι γίνεται με αυτούς τους κάδους ογκωτών. Είναι γεμάτη. Αδειάζει το πρωί μέχρι και γεμίζει. Σήμερα έκανε 5 δρομολόγια προς το Λαχνό. Και όμως είναι, αν θα κάνετε μία βόλτα γύρω-γύρω, γεμάτα όλα. Δουλεύουν τα Σάββατα. Μου λέγανε προηγουμένως ο Γερόνιμος με τον Βαχόπουλο ότι δουλεύουν 8 ώρες και δεν προλαβαίνουν. Γεμίζουν αμέσως. Είναι δηλαδή εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει. Να σκεφτείτε ότι το 1992 είχαμε ένα αυτοκινητάκι, το μικρό το Μερσεντεδάκι, το οποίο μάζευε όλα τα σκουπίδια από 800 κάδους και ανακύκλωση και όλα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 4 αυτοκίνητα και δεν προλαβαίνουν. Υπάρχει ένα 5ο αυτοκίνητο, πληρώματα έχουμε αφιερωθεί. Ένα 5ο αυτοκίνητο που έχει κολλήσει περίεργος ο αριθμός κυκλοφορίας από κεντρωμένη απάντηση. Είπε ο Δήμαρχος ότι θα πιέσει καταστάσει να ξαναχούν τα άλλα δρομολογία. Ακόμη περισσότερο βάζουν ένα επίπεδο. Αυτό είναι το θέμα που θα. Υπάρχει όμως, θα το πω για μία ακόμη φορά, υπάρχει μία περίεργη νοοτροπία στο θέμα. Άγριος ο κάδος γεμάτος απλώς. Γιατί αυτό? Για να σας πω κάτι, και δεν επιτρέπεται να το πω, αλλά θα το πω. Δεν είναι όλα τα χωριά το ίδιο. Υπάρχουν χωριά, λίγο πολύ, τα σκουπίδια είναι η ταυτότητα του κάθε χωριού. Και τη νοοτροπία του νόμου, πώς είναι η αυτότητα, η ταυτότητα της νοικοκυράς, πώς το ίδιο πράγμα είναι και τα σκουπίδια με την ταυτότητα του χωριού. Δεν παρατηρείται σε όλα το ίδιο φαινόμενο. Λοιπόν, ευελπιστώ. Δεν το περιμέναμε ότι θα είναι, ούτε εγώ το περίμενα, ότι θα είναι αυτή η αύξηση του όγκου. Σε κάτι. Λοιπόν, εξετάζουμε, σας είπαμε, το ενδεχόμενο να πάρουμε ακόμη ένα λιστάκι, να το νοικιάσουμε εδώ. Και βέβαια να δημιουργήσουμε και το τέταρτο τεράστιο κοινοφόρο που έχουμε φέρει. Ως προς το ένα θέμα, ως προς το άλλο θέμα. Νίκο, εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα την αυτοκριτική και την κριτική. Δεν είμαι σε αλάτι. Έχει κάνει και ο Δήμαρχος με καλά και εγώ και ο Δημοτικός. Όταν διοικείς, όταν ακείς εξουσία, είναι φυσικό να κάνεις λάθη. Όταν έχεις απαξία δεν κάνεις λάθη. Τα ξέρω γιατί τα ξέρεις τις λάθη. Λοιπόν, δεν θα αρνηθήκα σε καμία περίπτωση. Και πολύ συχνά, μ' αρέσει να κάνω και αυτό, έλεγχο και αυτό. Η επιλογή μου ήταν προσωπική. Όμως και δεν παρεξηγώ εσάς που έχετε τις προσωπικές σας επιλογές, ούτε σχολιάζω, αλλά και δεν δέχομαι και τη δική μου επιλογή να την σχολιάσω.
Απορία είσαι. Μπορεί να είναι απορία για αυτά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν συγκρίσεις, υπάρχουν δεδομένα για τον καθένα. Κάθε περιπτώσει με την πόλη από κάτι, τίποτα δεν ήταν στη λειτουργία. 31 το τονίζω. Τίποτα δεν ήταν τελευταία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κομινό. Ο κύριος Δαδιώτης. Ορίστε, κύριε Δαδιώτη. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω για το θέμα της ΕΛΗΣ. Δύσκολο, μεν. Αναγνωρίζω τις δυσκολίες, όπως και εσείς το έλεγχο, πιστεύω. Και όπως πρέπει να αναγνωρίζετε και τις προσπάθειες που κάνετε για την επίλυση του προβλήματος. Το πρόβλημα δεν είναι φετινό, ήταν και πέρυσι. Για να πάρουμε άδεια για μια γεώτρηση, χρειάστηκε 1,5 χρόνο. Να κατέβει η υπηρεσία υδάτων, να κάνει αυτοψίες και μετά 6 μήνες για να πάρουμε τη συγκεκριμένη άδεια. Παραδέχομαι ότι δεν είναι αποδεκτά αυτά τα πράγματα, αλλά είναι πραγματικότητα. Ο κύριος Στάθης μπορεί να με διαπτεύσει, αν λέω λάθος. Μέχρι πρότινος μας είχε μείνει η δεύτερη γεώτρηση, η Χάλα. Ξαφνικά και τελείως χρονικά, χωρίς προειδοποίηση, στέγνωσε και η δεύτερη γεώτρηση. Γι' αυτό αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Και για το γάμο μου, τη γωνιά μου και παλιέρονται, τόσο και για το λιβάδι. Γιατί τώρα δεν μπορούμε να μπούμε στον γάμο μου. Ενισχύουμε και την εξαμηνή του λιβαδιού. Μακάρι να μην ήταν έτσι. Εγώ θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος να μην ήταν έτσι. Και δεν είμαι καθόλου περήφανος που αυτό συμβαίνει. Αλλά δεύτερο, είναι κλιματική αλλαγή, είναι συγκυρίες, είναι η υπερκατανάλωση. Κάτι είναι, δεν είναι ούτε τα δίκτυα, ούτε τα συστήματα της ρύψης πρώτων. Τέλος πάντων, όπως ξέρεις, έχουν γίνει προσπάθειες και κατεβαίνει η γεωτρήπηση και κάνει 3 γεωτρήσεις στη περιοχή του Καλάμου. 2 αντικατάσταση, αυτές που και μία καινούργια. Δεν δουλεύουν και μία καινούργια. Και βέβαια έχουν δημιουργήσει και άλλες γεωτρήσεις με το Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο ακόμα δεν είναι, πώς το λένε, έτοιμο για υλοποίηση. Όσον αφορά τις άλλες επιλογές, όχι, λέω. Είχε γίνει μια μελέτη πριν 20 χρόνια. Τώρα έχουμε κάνει μελέτη για την, να κάνουμε αυτό το έργο, αλλά αποδείχθηκε ότι κακώς να το κάνουμε, γιατί δεν ήταν μικρές που είναι. Πολύ καλά. Δεν έχει το νερό που είχε. Και αποφασίσαμε να περιμένουμε λίγο, η μελέτη υπάρχει, να δούμε αν πούνε ξανά οι βροχές, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, είναι η λειψιδρία, να επανέλθουμε σε αυτό. Όπως είναι και στο περιστεριόμενο από το φίλο του. Μια άλλη υδρομάστευση, πώς το λένε, φράγμα. Και εκεί αναμένουμε μήπως αλλάξει η ροή των πραγμάτων όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Όλα είναι υπόψη. Όλα είναι στο τραπέζι. Δεν έχουμε αποκλείσει τίποτα. Ούτε θέλουμε να αποβάλουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει από το κόσμο. Και είμαστε στο διατάφτα, το οποίο τώρα περιμένουμε αύριο να κατέβει τον κατρύπο. Έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη να πει στον τρυπάει. Και έχουμε ναι, να βρούμε νερό. Αυτό. Αν δεν βρούμε, έχουμε άλλες βρούμενες. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά είναι ένα στόχο. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι εκεί που θα κάψεις ένα πηγάδι θα βρεις νερό. Πως κάβεις και αν βρεις βρήκες. Δεν είναι τζόγος, με συγχωρείτε, υπάρχουν επιστήμονες που μπορούν να σας πούνε. Υπάρχουν, θα σας δώσω το λόγο, κύριε Μαγουλά.
Ευχαριστούμε. Ολοκληρώστε, κύριε Ζαδιώτη. Υπάρχουν, να απαντήσω στο τελευταίο, υπάρχουν επιστήμονες, υδρογεολόγοι που μπορούν να υποδείξουν, όχι με 100% σίγουρα ότι θα γίνει. Ότι θα έχει αποτέλεσμα αυτό που θα κάνεις. Και είναι έτοιμοι, δηλαδή δουλεύουμε και μιλάμε με τους υδρογεολόγους. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζαδιώτη. Θα δώσουμε το λόγο στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας, τον κύριο Στάθη, να μας εξηγήσει για τον δρόμο του... Και να πει για τα νερά. Και να μας πει για τα νερά, ωραία. Καταρχάς, θα πω κάτι για τα νερά πρώτα. Εγώ διαφωνώ με τις δεξαμένες και με όλα αυτά. Λίγο στο έχω πει και για άλλη φορά την άποψή μου. Διότι αν δεν βρέξει, δεν είναι ο ταμιευτές, δεν μαζέψει νερό. Λίγο, επειδή έχω μιλήσει με τους γεωλόγους, είναι πράσινο από κάτω, έχουμε νερό. Και καλό να τα αξιοποιήσουμε αυτά τα έχουμε. Δηλαδή, μην τα έχουμε να κάθουμε. Και όσον αφορά τον Κάλαμο, ο Κάλαμος έχει 10 γεωτρήσεις ιδιωτικές που είναι κατάντητο γεωτρήσεων των δικών μας. Έχει πέσει η υδροφορία λόγω της λειψίδρειας, τραβάνε αυτοί και στέλνουν σαν δικές μας. Άκουσε, ναι. Έχει 10 γεωτρήσεις, 30 χρόνια τώρα. Τις έχουν από 30 έως 50 χρόνια πίσω κάνει. Και όλες είναι στα 20-30 μέτρα βάθος. Δεν πάει πιο βαθιά. Αυτές είναι φανιακά νερά. Ωραία. Των γεωτρήσεων των ιδιωτικών. Είναι όλες στα 20-30-40 μέτρα το πολύ. Απλά είναι κατά μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ. Μην κάνετε διάλογο για να μπορεί να γίνει από μαγνητοφώνηση πρακτικών. Ο κύριος Γεωργιλάς μιλούσε τώρα. Ναι, δεν τραβάει τόσο πολύ νερό οι ιδιώτες. Δεν φταίει αυτό. Κάτι άλλο φταίει. Μπορεί να μην φταίει, αλλά δεν φταίει οι ιδιώτες. Δεν μπορούμε να κυβερνούμε συνέχεια τους πολίτες ιδιώτες. Ορίστε, κύριε Σάρα. Εγώ λέω το εξής. Επειδή εγώ μίλησα με γεωλόγους και με και γι' αυτό εμείς θα κάνουμε μια εμφάνιση στα δικαίωμα μας για να πιάσουμε την προφορία. Υπάρχουν αυτές οι γεωτρήσεις. Είναι αδειοδοτημένες. Εγώ δεν είπα ότι έχουν. Καλώς τις έχουν. Αλλά οπωσδήποτε μας έχουν δημιουργήσει πρόβλημα και αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχω ένα παράδειγμα στα Μαρκεζάκια. Όταν έκανε ένα ιδιώτη μια ιδιώτη εκεί παραπάνω, έπεσε στέλνω στη δική μας. Γιατί το και το νερό κάνει, δεν είναι μισή πρόβλημα αυτό. Τέλο πάντων, εμεί θα κάνουμε τι εκβαθύνσει. Πιστεύω θα βρούμε. Ένα αυτό. Μετά, πάμε για τον δρόμο στην Φυρία μου. Στη Φυρία μου υπήρχε μια γεωτεχνική έκθεση. Του λόγου. Θυμάσαι, είχε ένα ρήγμα. Έτσι, τι γίνεται. Είχαμε κάνει εμεί μια βαδομέτρηση και είχαμε πει ότι ο δρόμο θα γίνει όλο πετό. Όχι, ενώ είχαμε πει άρχοντε στην αρχή, μετά έκανα μια μελέτη να γίνει με πετό. Όμως, μετά από μια σύσκεψη που έγινε, που κάναμε όλοι μαζί, θεωρήσαμε ότι είναι πιο επίγον να πιάσουμε τα όμβρια. Διότι αυτά δημιουργούσαν το πρόβλημα και σε όλο το σύστημα εκεί πέρα. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια τάφρος, να μαζέψουμε όλα τα όμβρια, με πετό σωστά, να μαζέψουμε το ώστε να φτώσουμε όλο το σύστημα εκεί πέρα από τα νερά. Και μετά να γίνει σφεντόστρα. Πήγαινε αρκετά μεγάλο ποσό εκεί. Έβαλε ο Δήμαρχος τώρα λοιπόν μια, θα γίνει μια συμπληρωματική σύμβαση. Έχουμε το δικαίωμα 62 μπόρων και να ρίξουμε τα υπόλοιπα μετά. Αλλά το σωστό ήταν αυτό. Έπρεπε να πιάσουμε πρώτα τα όμβρια. Ο Νίκος καταλαβαίνει που είναι και μηχανικός, ότι δεν είναι κοινό να ρίξουμε τα πετά και να πείσουμε τα νερά να τρέχουν από κάτω. Έπρεπε να τα μαζέψουμε, να τα στείλουμε, να φύγουν, να μην πηγαίνουν πάνω στον δρόμο, ώστε να κάνουμε τα πετά ησυχία μετά. Οπότε ο δρόμος θα ολοκληρωθεί από ό,τι πιστεύω. Τώρα η συμπληρωματική σύμβαση δεν ξέρω αν φτάσει για όλο τον δρόμο, αλλά είναι στις προθέσεις του Δημάρχου, από ό,τι μου είπε, να τον ολοκληρώσει τον δρόμο. Και το πάρκινγκ κάτω, να το κάνει όλο σωστό, όπως πρέπει. Δηλαδή. Απλά έγινε αυτό επειδή υπήρχε αυτή η μελέτη, η γεωτεχνική που πρέβλεπε αυτή την τάφρα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στάθη. Νομίζω ότι το Στάθη. Ο κύριο Λουγέννη. Ορίστε, κύριε Δήμαρχε. Καταρχήν πιστεύω ότι έχουν μπει κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί και θα τα πω έτσι ενδεικτικά. Είναι ο κύριος Χρυσαπίδης είπε για το παζάρι του ποταμού, είπε για τις παιδικές χαρές και τις πεζοδρομήσεις προφανώς για τη θελινή περίοδο. Εγώ θα ήθελα να πω επίσης για το δρόμο της Φυρία μου ότι υπήρχε ένα σημείο με μια πολύ έντονη σατρή κατολίσθηση, με μια μεγάλη κρέμα σιδράρου. Αυτή την παρακολουθήσαμε επί μια εβδομάδα, γιατί εγώ φοβόμουν να το κάθει όλο το βουνό κάτω. Ευτυχώς, το υπόβαθρο μέσα ήταν τελικά συμπαγές και δεν είχαμε
το πρόβλημα που φαινόταν επιφανειακά, διότι είχε μια μεγάλη κατολίσθηση και ένα στένεμα του δρόμου. Αυτό λοιπόν πραγματικά όντως ήταν σταθερό το έδαφος, έγινε μια διαπλάτηση, ήταν και πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως έγιναν επίσης και βελτιώσεις στις κλειστές τροφές, σε χωματουργικά, τα οποία οπωσδήποτε ανεβάσανε το κοστολόγιο απολογιστικά. Είναι άλλη μια παράμετρος για αυτόν τον δρόμο. Οι ποσότητες είναι συγκεκριμένες, δεν έχει γίνει ούτε κλοπή, ούτε υπερκοστολόγηση. Το παρακολουθήσαμε, πραγματικά το παρακολουθήσαμε, διότι υπήρχε μια αίσθηση ότι έχει πρόβλημα κατίζησης του δρόμου, έχει διαφορετικά πετρώματα, όπως κατεβαίνουμε από πάνω προς τα κάτω. Και μάλιστα στο χωματόδρομο, ειδικά στα κάτω-κάτω σημεία, υπήρχαν ρογμές στον δρόμο. Είχε ενδείξεις ότι ενδεχομένως να έχει κατίσθηση και φοβόντουσαν και οι άνθρωποι που πηγαίνανε ότι ο δρόμος αυτός θα φύγει. Κατεβήκαμε με τον κύριο Λέκα, τον Ευθύμιο Λέκα, μαζί με τον κύριο Ζαντιώτη και πήγαμε. Εκείνος εκτίμησε ότι οι καθεστήσεις αυτές δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και γι' αυτό και προχωρήσαμε μετά από την εκτίμηση του κύριου Λέκα στο να ξεκινήσει το έργο. Εγώ θα ήθελα επίσης να πω για το θέμα του πράγματος της όχελης. Υπήρξε ένας αρκετά μεγάλος προβληματισμός, διότι είπατε ότι έχετε εικόνα για το ρέμα των οχελών. Το νερό είναι πάρα πολύ λίγο αυτό το οποίο υπάρχει. Είναι μια ρεματιά η οποία έχει ενδιαφέρον, πραγματικά είναι παθένα. Έχει παλιά περιβόλια, αλλά γενικά έχουν εγκαταλειφθεί και έχει αποκτήσει μια φυσική κατάσταση. Είναι στο κατώτερο σημείο σχεδόν της επιφάνειας της θάλασσας θα γινόταν το πράγμα και από εκεί η λύση θα ήταν με διαδοχικά διοστάσια να το ανεβάσουμε πάνω. Δηλαδή, ο προβληματισμός υπήρχε. Ήταν ένα μεγάλος προϋπολογισμός για το έργο. Ένα έργο το οποίο για μένα θα κατέστρεφε μια φυσική περιοχή και θα ήταν αμφίβολη η ποσότητα την οποία θα μπορούσε να συγκεντρώσει. Φαίνεται άλλωστε ποια είναι η ροή του νερού και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Συν το γεγονός ότι θα είχε μια δύσκολη διαδικασία από εκεί να ανέβει επάνω. Γι' αυτό και αυτό επίσης μέτρησε στο να καθυστερήσει σαν έργο και να διατεθούν τα χρήματα αυτά σε άλλα έργα λιγότερα και πιο γρήγορης απόδοσης. Αυτά για το ρέμα των οχελών. Και όποτε θέλετε, πραγματικά, αν δεν έχετε πραγματικά εικόνα, να πάμε, αξίζει τον κόπο να πάμε να το δούμε. Και αν συνεχίσετε να έχετε την άποψη, εγώ πιθανό να κάνω λάθος. Για τα μοτρολίπια. Μεγάλο πρόβλημα. Τι να πούμε, σε τι, να κυνηγήσουμε τους ανθρώπους, να τους υποχρεώσουμε από την Αγία Πελαγία, τον ποταμό, να διαστήσουν τη χώρα, το Καψάλι, για να πάνε στον υπάρχοντα, έχουν άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ειλικρινά, τι πιστεύετε, ότι εμάς δεν μας πονάει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουμε καταγγελίες, είναι κάτι ευχάριστο? Έχετε να προτείνετε όμως κάτι? Εγώ, αν έχετε πραγματικά... Μια πρόταση, κάπου πέρυσι, σε μια κουβέντα που Άπρεπε στα σημεία. Κύριε Γιωριλά, παίρνετε το λόγο. Γιατί μπορούμε να κάνουμε από μαγνητοφώνηση πρακτικών μετά. Μην παίρνετε το λόγο. Πρώτον, δεν υπάρχει δευτερολογία στο στάδιο της ενημέρωσης. Αλλά εγώ θα σας έδινα το λόγο. Περιμένετε όμως λίγο. Μπορείστε, κύριε Σουήτη. Εσείς, ο κύριος Τρεπίκης, έβαλε ένα ερώτημα για τα δρομολόγια των λεωφορείων. Δεν μπορώ να απαντήσω, δεν ξέρω το θέμα. Εάν η ανακύκλωση λειτουργεί. Και θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση για τα απορρίμματα. Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, το καταλαβαίνουμε. Εγώ πάντως, επειδή το παρακολουθώ, θεωρώ ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι λίγο παράδοξο. Δηλαδή, στους κάδους των βαρέων αντικειμένων πέφτουν μπάζια, σκουπίδια, ανακύκλωση, κλαδιά. Κλαδέματα κλπ. Νομίζω ότι ο ρόλος των κάδων αυτών δεν είναι αυτό το πράγμα. Όπως επίσης, στους κάδους των απορριμμάτων ακριβά υλικά ανακύκλωσης, δηλαδή κουτάκια αλουμινένια από αναψυκτικά. Προφανώς δεν φταίνε οι άνθρωποι που μαζεύουν τα απορρίμματα, αλλά μάλλον θα πρέπει να
ξεκινήσουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης, έστω με πινακίδες, με ταμπέλες, ότι κάτι δεν είναι για αυτές τις εργασίες και ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποιος που θα συλληφθεί ή θα καταγγελθεί ότι το κάνει, θα πρέπει κάποτε να αντιμετωπίσει και κάποιες ποινές. Δεν γίνεται. Διότι αυτά τα υλικά συγκεντρώνονται στο ποινικό. Ναι, μεν τώρα η διαχείριση είναι δωρεάν για μας, αλλά θα πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση, διότι μετά από ένα χρόνο, επομένως, το κοστολόγιο της διαχείρισης ποιμάτων να επιβαρύνει τους δημότες. Άρα θα πρέπει έγκαιρα να υπάρξει μια σωστή ενημέρωση του κόσμου και των ξένων και των τουριστών. Έτσι, διότι πολλοί άνθρωποι μένουν σε σπίτια αυτή τη στιγμή, δεν μένουν σε τουριστικά καταλήμματα κατά ανάγκη, και αυτοί διαχειρίζονται επίσης τα απορρίμματα όπως του βολεύει. Καλό είναι για μένα να υπάρξει μια τάξη, όπως επίσης βέβαια και στην ανακύκλωση μέσα πετάνε αντίθετα σφουδίδια. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι θέμα αστυνόμευσης, είναι θέμα ξανά ενημέρωσης, δεν ξέρω, λέω. Είναι δυσάρεστο πάντως. Και πιστεύω ότι θα αξίζει τον κόπο να κάνουμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιώσουμε αυτές τις συνθήκες. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στουγέννη. Θα μου δώσετε λεπτά. Θα σας δώσω. Ευχαριστώ. Αλλά έχει προηγηθεί ο κύριος Γεωργιλάς, ο οποίος... Ναι. Ορίστε, κύριε Γεωργιλάς. Για λίγο όμως, σύντομα. Για ένα λεπτό. Εγώ είχα πει σε κάποιες κουβέντες ότι επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα λίμματα, έχουν αυξηθεί. Παλιά ίσως δεν τα πετάγανε. Από τα σπίτια κατευθείαν οι βόθροι δεν ήταν στεγανοί. Τώρα έχουν αυξηθεί ίσως στεγανοί βόθροι. Ίσως η ευαισθησία λίγο του κόσμου ή ο φόβος. Ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει δουλειά στα βοθρατζίδικα και έχουν αυξηθεί πολύ τα λίμματα. Θα έπρεπε να δώσουμε μια άμεση λύση. Ναι, ναι, σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει πέρσι με τον Παναγιώτη, νομίζω, είπαμε ότι ας στήσουμε σε 3-4 σημεία κάποιες πλαστικές δεξαμενές μεγάλες, υποσάτωνες. Με μικρούς κόμπακτ βιολογικούς σε 3-4 σημεία. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Να πηγαίνουν τα αποθρατζίδια τουλάχιστον να αδειάζουν εκεί. Να βγαίνει το νερό, και α τρέχει το νερό στο λαγκάδι, καθαρό νερό θα βγει. Ή όποιος θέλει για άρδευση να πηγαίνει να παίρνει από εκεί, να ποτίζει. Για προσωρινή λύση μέχρι να γίνει κάτι νόμιμο και μόνιμο. Γιατί ούτε αυτό που λέω εγώ είναι απόλυτα νόμιμο, αλλά αυτό που γίνεται είναι νόμιμο. Απλά θα είναι κάτι πιο καθαρό. Το κόστος είναι μικρό, δηλαδή 4 δεξαμενές πλαστικές, 20 άτονες, με 4 μικρούς βιολογικούς κόμπακτ και την εγκατάστασή τους, είναι ένα κόστος 10-15.000 το ΣΕΡ. Ανταστήσουμε ένα στον Άγιο Γιώργο, ένα πάνω από τον ποταμό, ένα εδώ στο κάτω λιβάδι προς τον Κάλαμπο, όπου αδειάζουν τώρα, δηλαδή, κατάλαβες. Να τουλάχιστον να δοθεί μια λύση, να μην λιμένεται το περιβάλλον αυτό. Σου είπα ότι καταλαβαίνω σας ότι δεν είναι ούτε αυτονόμιο. Θέλει κάποιες αδειοδοτήσεις και κάποιο χρόνο. Αλλά και αυτό που γίνεται τώρα είναι χειρότερο. Εγώ το λέω για άμεση λύση, άμεση αντιμετώπιση. Με αυτό το μυαλό που έχω εγώ και με αυτό που κύριε Πρόεδρε. Με μια έρευνα που κάνει. Κύριε Πρόεδρε. Μικρή. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γεωργιλά. Δύο λέξεις, κύριε Μαγουλά. Δύο λέξεις. Πέντε bullet points θα βάλω. Πρώτος. Κύριε Σαββιώτη, μετά από 9,5 χρόνια αντιδήμαρχο στο Δήμο των Κυθύρων, δεν μπορείτε να μας λέτε ότι για την αποχέτευση που είπε και ο κύριος Σούγιανης δεν μπορούσατε να κάνετε κάτι. Είστε 9 χρόνια, 9,5. Λοιπόν, σίγουρα μπορούσατε να κάνετε κάτι. Αυτό που σας λέει ο κύριος Γεωργίλας είναι άμεσο. Δεν σας ενδιαφέρεται. Πρώτο. Δεύτερο, για την λίδρευση και τα 9,5 χρόνια δεν βρέχει. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση που έχουμε είναι χειρότερη από ήταν πριν. Λοιπόν, τρίτο, για το έργο στη Φυρή Άμμο. Καταλαβαίνω, κύριε Σουγιάννη, αλλά προφανώς όταν έγινε η αρχή μελέτη, θα έπρεπε ο μελετής να το δει. Αυτό που είπατε, που περιγράψετε με το αν είναι ο βράχος έτοιμος να πέσει, δεν είναι. Είναι άλλο ένα παράδειγμα κακής μελέτης από την περιφέρεια. Φαντάζομαι ότι η περιφέρεια την έκανε. Και εκεί θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι πάνω σε αυτό. Παιδικές χαρές. Το έθεσε ο κύριος Χρυσαφίτης, δεν το είπαμε. Συνεχίζουμε και επαναλαμβάνουμε το μοντέλο των παιδικών χαρών που γινόταν πριν από 20 χρόνια. Έχει εξελιχθεί η παιδική χαρά. Προκαλώ όλους εσάς τους δημοτικούς συμβούλους να πάμε μαζί και σας προκαλώ και να πάμε 12 η ώρα το μεσημέρι να κάνουμε τσουλήθρα σε μια παιδική χαρά από αυτές που φτιάξετε με τα λεφτά που δώσα. Πάμε. Θέλω να μου κλείσετε ένα ραντεβού να πάμε να δούμε. Ή να κάτσετε μισή ώρα κάτω από τον ήλιο να περιμένετε ένα παιδί να παίξει αυτή την παιδική χαρά. Πετάξαμε για άλλη μια φορά λεφτά. Δεν κάνατε παιδικές χαρές. Ξοδέψατε λεφτά. Αυτό κάνω. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Ζαντιώτη. Ναι, κύριε Πρόεδρε,
9,5 χρόνια είμαστε στη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν είμαι 9,5 χρόνια στη λίδευση, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω και με στοιχεία ότι το πρόβλημα που υπάρχει τώρα στις γεωτρήσεις Καλάμου και Λιβαδίου δεν υπήρχαν πριν 2 χρόνια, ούτε πριν 9,5 χρόνια. Τώρα πανήκανε, είναι λόγω κλιματικής αλλαγής, λόγω υπερκατανάλωσης, ίσως λόγω υπεράντρησης, λόγω. Λοιπόν, δεν μπορείτε να μου πείτε ότι 9,5 χρόνια πριν έπρεπε να σκεφτώ τι θα συμβεί 9,5 χρόνια μετά. Μπορεί να έχετε και δίκιο. Αλλά, εάν έχετε δίκιο, ζητώ συγγνώμη. Για τα λύματα. Είναι μια κατάσταση που εγώ ντρέπομαι. Αλλά δεν μπορώ και να το εξαστομίσω. Γι' αυτό το λόγο έχουμε σχεδιάσει τα χρεάτια υποδοχής για το νέο έργο το οποίο εσείς κατηγορείτε. Σας πήρε 10 χρόνια. Μα τώρα... Σας πήρε και 10 χρόνια. Κύριε Μαγκουλά, κάνετε λίγο υπομονή. Δεν μπορώ να τα πάρω. Μα δεν πρόεδρε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Συγγνώμη, συνάδελφε. Να κάνουμε φρεάτη αποδοχή στο μακροτάφιο χωρίς το δίκτυο να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Δηλαδή, τι. Ένα. Δεύτερο. Αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιλάς, το οποίο το έχουμε κουβεντιάσει. Το εξέτερο. Τα βοτρολήματα δεν τα επεξεργάζεται βιολογικός καθαρισμός. Θέλουν άλλη επεξεργασία. Και μετά, δηλαδή, να ενδυναμώσει να ζωντανέψει τα λύματα, γιατί έτσι τη δουλεύει ο βιολογικός καθαρισμός, πρέπει να έχει ζωντανούς καθαρισμούς. Και μετά τα παίρνει ο βιολογικός καθαρισμός και τα επεξεργάζει. Καλή ιδέα, δύσκολο εγχείρημα και δύσκολη... Και μετά είναι, και να γινόταν αυτό, μετά είναι η διάθεση, η τελικός αποδέχτης αυτών των καθαρών λυμάτων. Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα, να πάρεις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Και κάτι άλλο. Παιδικές χαρές. Μα μεσημέρι δεν πάει κανένα παιδί σε παιδική χαρά. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά εγώ έχω δει πάντα στη δύση του ηλίου πάντα. Άλλωστε, αυτά τα όργανα παιδικών χαρών είναι αδειοδοτημένα και πιστοποιημένα για παιδικές χαρές. Τώρα, τι άλλο υλικό θα μπορούσαν να έχουν αυτές οι κουνήθρες, δεν το ξέρω. Αλλά είμαι σίγουρος ότι υλικό και να ήταν, άμα πας στις 2 η ώρα το μεσημέρι, θα καίει. Θα πάμε στο εξωτερικό αντιπαιδικές χαρές κάτω, με λιγότερα. Ολοκληρώστε, κύριε Δαδιώτη. Να κλείσουμε το στάδιο της ενημέρωσης. Ολοκλήρωσα, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι το στάδιο της ενημέρωσης, αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε και μπορούμε να περάσουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση σύναψης των όρων του σχεδίου τροποποίησης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηθήρων για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο Κατασκευή και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στους οικισμούς Αγία Πελαγία και Διακόφτη. Εισηγητής ήταν ο κύριος Δήμαρχος. Μπορεί να μας ενημερώσει ο κύριος Στάθης, ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας. Ορίστε, κύριε Στάθη. Εδώ έχουμε μία σύμβαση για τις αφαλάτωσεις. Όπως ξέρετε, υπάρχει πάντα μία επιτροπή παρακολούθησης που απαρτίζεται από μηχανικούς και από ερετούς. Επειδή το φυσικό αντικείμενο δεν έχει κλείσει και έχουμε βάλει σαν όρο ότι θέλουμε και ένα χρόνο να λειτουργεί, να την λειτουργήσουμε την αφαλάτωση, να κρυμμάται σωστά και όλα αυτά. Ο λόγος είναι αυτός, θέλουμε μια παραφύλαμε αυτή τη σύμβαση, ούτως ώστε να πάρουμε την εγγύηση καλής λειτουργίας που την πήραμε, μας τη στείλανε και να ολοκληρωθεί και το φυσικό αντικείμενο. Να δούμε ότι δουλεύει καλά και μετά να την κλείσουμε τη σύμβαση. Γι' αυτό γίνεται. Δεν είναι... Μα δεν έχει πληρωθεί. Έχει πάρει μόνο μία προκαταβολή 150.000. Οπότε πρέπει αναγκαστικά να την ανανεώσουμε
και για ένα χρόνο, γι' αυτό βάζουμε ένα χρόνο, και να αντιδουλέψουν οι ανάδοχοι, ούτως ώστε να σιγουρευτούμε ότι δουλεύει. Ζητήσαμε μια εγκύρηση κάθε λειτουργία, να τους έχουμε και στο χέρι. Οπότε αυτό, δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε γι' αυτό. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο για το... Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε, εγώ. Μπορείστε, κύριε Μαγούλα. Δεν μπορώ να καταλάβω που είναι λίγο ασαφές. Αυτή τη στιγμή, θυμηθήκαμε μετά να δώσουμε την περίοδο καλή λειτουργίας. Μας λέτε ότι από τα 1.700 έχουν πληρωθεί τα 150.000 και εκ των υστέρων θέλουμε την καλή λειτουργία. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν έχει πληρωθεί, δεν υπάρχουν λεφτά στην περιφέρεια και ψάχνουν κάποιο τρόπο να πάρουν παράταση για να βρουν λεφτά και να την πληρώσουν. Όχι, όχι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι εμείς, είμαστε δήμαρχοι. Δεν είναι σκουτολή. Είναι διαμαρτυρία, γιατί ουσιαστικά αναθεωρούμε τους όρους μιας δημοπρασίας. Δηλαδή, εγώ διαφωνώ. Δηλαδή, δεν με έχετε πείσει και ο πρόεδρος το τηλέφωνο που μιλήσαμε δεν μπορούσε να μου το εξηγήσει. Δηλαδή, στην αρχή δεν υπήρχε η καλή λειτουργία. Όχι, όχι. Δεν έχει λειτουργήσει ακόμα, κύριε Μαγκουλά. Δεν έχει καταλάβει. Να εξηγήσω, δεν το έχει καταλάβει. Ορίστε, κύριε Σταθμή. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Μήπως να ολοκληρώσουμε τις ερωτήσεις, οι παρατάξεις ή όποιος θέλει δημοτικό σύμβουλο και να απαντήσει συνολικά ο κύριος Στάθης. Βεβαίως. Ορίστε, κύριε Τρεφίλη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω σε σχέση με αυτό το ζήτημα, ποια έπρεπε να είναι η πληρωμή μέχρι σήμερα στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που έχουμε υπόψη μας. Σε ποιο επίπεδο έπρεπε να έχει φτάσει η πληρωμή από την περιφέρεια προς τον ανάδοχο. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερον, είχα ρωτήσει και στην περασμένη συνεδρίαση. Ολοκληρώθηκε η σύνδεση με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, τελείωσε αυτή η διαδικασία. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα να λειτουργήσει απρόσκοπτα η αφαλάτωση ή δεν έχει προχωρήσει και αυτή η διαδικασία. Όσον αφορά το τρίτο επιχείρημα του κυρίου Στάθη, από μας είναι δεκτό. Προφανώς είναι ευχάριστο και ευπρόσδεκτο να έχουμε επί ένα χρόνο την επίβλεψη από κάποιον άλλο φορέα χωρίς να επιβαρύνεται ο Δήμος για την καλή λειτουργία. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τα δύο πρώτα ζητήματα. Δηλαδή, πόσα έπρεπε να έχει πληρώσει ως τώρα η περιφέρεια, εάν έχει ρευστότητα πραγματικά να πληρώσει μέσα στο επόμενο τρίμηνο, ή είναι αρνητικός ο ισολογισμός της περιφέρειας του κυρίου Πατούλη αυτή τη στιγμή, και αν ο εργολάβος έχει συνδέσει το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τρεφίλη. Ορίστε, κύριε Στάθη, το ολοκληρώσω. Άλλος, μήπως έχει άλλος ερώτηση. Ναι, μήπως έχει άλλος. Δεν νομίζω, δεν βλέπω άλλο ένα. Λοιπόν, να απαντήσω. Ορίστε. Λοιπόν, κανονικά έπρεπε να έχει πάρει όλο το ποσό ανάδοχο. Διότι έχει γίνει η παραλαβή του έργου. Έχουν δοκιμαστεί αφαλατώσεις, δουλεύουν άψογα. Υπήρξε μια καθυστέρηση όσον αφορά τον πάροχο, γιατί όπως ξέρετε, αυτές οι τρεις αφαλατώσεις έχουν παροχές νούμερο 6. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν βρίσκαμε καλώδιο, διότι είναι τόσο χοντρό το καλώδιο της παροχής. Το παραγγείλαμε με τον ηλεκτρολόγο μας, ήρθε. Το καλώδιο το βάλαμε, τοποθετήθηκε τον κύριο Νοδαρά και φέραμε τον εργολάβο του ΔΔΕ που είχε φύγει, ξαναήρθε στο νησί, τα συνδέσαμε και είμαστε έτοιμοι τώρα να πάρουμε ρεύμα. Δηλαδή σε 15 μέρες στον πόλη θα πάρουμε ρεύμα. Και νωρίτερα. Μπορεί και νωρίτερα. Ο ανάδοχος το έχει τελειώσει το έργο, έχει πάρει μόνο 150.000. Είχε πάρει μόνο 150.000 προκαταβολή, ενώ είχε μέσα 300.000 εγγυητική, δηλαδή ήταν και μέσα. Τον βάλαμε, το ολοκλήρωσε, αλλά υπάρχει αυτή η Επιτροπή Παρακολούθησης που παρακολουθεί το έργο. Αυτή λοιπόν η Επιτροπή, αυτή γνωμοδοτεί για όλο το έργο. Έλεγε λοιπόν η διάρκεια της Επιτροπής αυτής 7 Ιουλίου. Από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο και ο εργολάβος δεν έχει πληρωθεί, δεν μπορεί αυτή η Επιτροπή να κλείσει, πρέπει να λειτουργήσει. Δεν είναι αναγκαστικά. Και εγώ νομίζω είναι καλό να λειτουργεί ακόμα η Επιτροπή να πάρει αυτή την παράταση. Γιατί παρακολουθεί και το έργο. Δηλαδή θα παρακολουθήσει την καλή λειτουργία. Αν υπάρχει πρόβλημα με όλο το έργο, μπορεί να ζητήσει και από τον εργολάβο κάποια πράγματα. Και ο εργολάβος μας έχει στείλει και την εγγύηση της καλής λειτουργίας. Την έχουμε στα χέρια μας. Είναι, αν θυμάμαι καλά, 50.000 κάπου εκεί. Πρέπει να πω ότι σε όλα μέσα τον έχουμε. Εμείς
Έχει ολοκληρωθεί ένα έργο και έχει μείνει απλήρωτος. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στάθη. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο? Κύριε το πρόεδρε, θέμα... Όχι, κύριε Πρόεδρε, έχω σηκώσει χεράκι, συγγνώμη. Επιτρέπετε. Κύριε Δημιώτη. Κύριε Τρεφίλη. Α, ναι, ναι, ο κύριο Τρεφίλη. Ορίστε, κύριε Τρεφίλη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τοποθέτηση ψήφου θα ήθελα να κάνω. Νομίζω ότι η εισήγηση δεν περιγράφει με ακρίβεια αυτό ακριβώς που είπε ο κύριος Στάθης, δηλαδή ότι η ανεπάρκεια της περιφέρειας στην αποπληρωμή του συγκεκριμένου κατασκευαστή που τοποθέτησε τις αφαλατώσεις είναι η αιτία για την οποία δεν έχει προχωρήσει η προγραμματική αυτή σύμβαση με βάση τα όσα υπογράφηκαν. Άρα, εάν θέλετε να είμαστε τίμοι με τον εαυτό μας, θα πρέπει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι σαφής ότι λόγω της ανεπάρκειας της διοίκησης της περιφέρειας Αττικής να πληρώσει εγκαίρως, αναγκαζόμαστε να κάνουμε παράταση ενός έτους στην προγραμματική σύμβαση. Ιδάλλως, όπως αντιλαμβάνεστε, αν πάρουμε μια τέτοια απόφαση, η οποία να είναι σαφής και τίμια, εμείς θα πρέπει να καταψηφίσουμε αυτή την παράταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τρεφίλη. Ορίστε, κύριε Στάθη. Κύριε Τρεφίλη, εντάξει. Είναι όπως το λέτε, αλλά την παράταση έπρεπε να τη δώσουμε όπως και να έχει για την καλή λειτουργία. Δεν θα έπρεπε τον εργολάβο να παρακολουθήσει ένα χρόνο την απαλάτωση να δούμε ότι λειτουργεί. Πες ότι είχε κλείσει το οικονομικό αντικείμενο. Που από ό,τι έχω μάθει, η έγκριση του ποσού έχει γίνει στην περιφέρεια. Είναι θέμα διαδικαστικό να τα λεφτά στον Δήμο. Για πολύ λίγες μέρες δηλαδή δεν έχει κλείσει το οικονομικό αντικείμενο. Αλλά και να έχει κλείσει αυτό, πρέπει να αντιλειτουργήσει ο ανάδοχος. Να έχουμε μια εγγύηση καλής λειτουργίας τέλος πάντων. Μπορεί να υπάρξει κάποια βλάβη, κάποια δυσλειτουργία. Γιατί και εμείς πρώτη φορά δεν λειτουργούμε, δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτές. Δηλαδή είναι κάτι καινούργιο για μας, όπως ήταν και ο βιολογικός παλαιότερα. Οπότε καλό είναι να υπάρχει μια επιτροπή να παρακολουθεί και για μας να μας βοηθήσουν σε κάποιο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε. Μυθολογία, κύριε Τρεφίλη. Να είναι σαφές, είπαμε ότι είμαστε υπέρ της παράτασης προγραμματικής σύμβασης επί ένα έτος για την παρακολούθηση, αλλά δεν είμαστε υπέρ στο ότι η εισήγηση δεν γράφει την πραγματικότητα. Δεν έχει πληρώσει περιφέρεια και δεν πρόκειται να πληρώσει διότι δεν έχει φράγκο. Αυτή είναι η αλήθεια και την ξέρουμε όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τρεφίλη. Θα τοποθετηθώ και εγώ λοιπόν σε αυτό το θέμα. Εμάς δεν μας αφορά αν έχει πάρει ο εργολάβος τα χρήματα ή όχι. Είναι θέμα του εργολάβου αυτό. Εμείς νομίζω ότι συμφέρον μας είναι να δώσουμε παράταση στην προγραμματική σύμβαση αυτή είναι για να λειτουργήσουν οι απαλλατώσεις για την κατάσταση που βρίσκεται το νησί αυτή τη στιγμή λόγω της γλυψεδρίας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξοικονομήσουμε νερό. Τώρα, το αν έχει πληρωθεί ο εργολάβος ή όχι είναι θέμα του εργολάβου με την περιφέρεια. Δεν είναι θέμα δικό μας. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να τοποθετηθώ. Ορίστε, κύριε Μαουλά. Κύριε Πρόεδρε, το έχετε ξανακάνει αυτό και είναι λάθος. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει κανονισμού, δεν εκφέρει γνώμη. Οπότε, επειδή το έχετε κάνει πάρα πολλές φορές, θα μου επιτρέψετε να σας παρακαλέσω να μην το ξανακάνετε. Διότι είναι παράβαση των κανονισμών. Ο πρόεδρος τηρεί στάση ουδέτερη. Και το έχετε κάνει και σε σοβαρά ζητήματα, όπως είναι ο προϋπολογισμός. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα απαντήσω σε αυτό. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να πάρει θέση όπως όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Πρέπει όμως να φύγει από τη θέση του. Αυτό είναι το πρόβλημά σας, που ότι δεν μετακόμισα, δηλαδή να πάω σε μια άλλη θέση. Όχι, μπορεί να πάρει θέση όμως. Όπως όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Λοιπόν, τώρα. Το έχετε ξανακάνει και άλλη φορά. Μα λείπει και ο αντιπρόεδρος. Ο δικός σας αντιπρόεδρος λείπει. Έχετε δικαίωμα να εκφράσετε άλλη ιδιότητα. Ο αντιπρόεδρος, τι να κάνουμε. Ο αντιπρόεδρος σας λείπει μονίμως. Αυτό δηλαδή είναι το θέμα σας, το ότι δεν μετακόμισα να πάω σε μια άλλη θέση. Ότι εκφράζεται γνώμη καθ' υπέρβαση των αρμοδιοτήτων. Δεν είναι καθ' υπέρβαση των αρμοδιοτήτων. Μπορεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει θέση. Μπορείτε, κύριε. Χωρίστε, κύριε Ζαντιώτη. Αν δεν έχει πρωτολογήσει. Κύριε συνάδελφε. Αν δεν, δευτερολογία κάνει. Κύριε συνάδελφε. Εγώ απέτησα από τον κύριο προστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών ότι δεν είμαι έτοιμος ούτε κανένας την υπηρεσία ίδρυσης ή την τεχνική υπηρεσία είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει
αυτό που λέγεται αφαλάντωση. Να σας πάω να δείτε τις εγκαταστάσεις. Είναι εργοστάσιο. Τι εργοστάσιο. Είναι δηλαδή κάτι που είναι πολύ εξειδικευμένο και θέλουμε και εγώ απαιτώ την εταιρεία που έκανε αυτή την τοποθέτηση και την εγκατάσταση. Η προμήθεια. Για την εγκατάσταση. Τους μηχανολόγους και τους χημικούς τους να είναι απίκο ό,τι ώρα θα τους ζητήσω. Εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα με τα βιβλιοστάσια και έχουμε πρόβλημα να βρούμε έναν άνθρωπο που να καταλαβαίνει ότι αυτά και πέρα είναι πολύ εξειδικευμένα και πολύ ανώτερο των δυνατοτήτων μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζαδιώτη. Νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε και τίθεται σε ψηφοφορία. Βενέρη Ειρήνη. Βενέρη Ειρήνη, μας ακούει? Ναι, ναι. Ψήφιζω ναι. Ζαδιώτης Παναγιώτης. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καλλίγυρος Δημήτριος. Ναι. Καψάλης Κωνσταντίνος. Ναι. Κομινός Γιώργιος. Ναι. Κατσανεβάκης Ιωάννης. Είναι από ναι, συγγνώμη. Λουράντος Ευάγγελος. Ναι. Σουγιάννης Χαράλαμπος. Ναι. Στάθης Εμμανουήλ. Ναι. Μαγουλάς Νικόλαος. Ναι. Γεωργιλάς Παρασκευάς. Ναι. Χρυσαφίτης Νικόλαος. Ναι. Τριφύλης Εμμανουήλ. Ναι. Διδημιώτης Γεώργιος. Ναι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ναι. Ωραία. Το θέμα ομόφωνα... Είναι, πρόεδρε, συγγνώμη. Είναι και η κυρία Φατσέα μέσα. Α, έχει μπει και η κυρία Φατσέα. Η κυρία Φατσέα. Και το θέμα της αφαλάτωσης. Ακούτε? Ναι, ναι. Ακούτε σωστά? Δεν κατάλαβα. Παρούσα, παρούσα. Ψηφίζεις παρόν, δηλαδή. Παρούσα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το θέμα εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας παράθυρου ωραρίου χρήσης νησικής σε κέντρο υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής Αντιδήμαρχος Γιώργος Κομινός. Ναι, νομίζω ότι και τα τρία επόμενα θέματα είναι κοινά. Δεν τα βάζουμε. Πρέπει να τα ψηφίσουμε για αφορά. Ναι, να ενημερώσουμε το ένα θέμα. Το πρώτο θέμα αφορά το κατάστημα του κυρίου Κοντολέοντα από τον ποταμό. Το δεύτερο θέμα αφορά το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ράικου Βανέσας. Και το τρίτο του κυρίου Μαυρομάτη Αντώνιου στο Νιβάδι. Η εισήγησή μου είναι ξεκάθαρη, εφόσον ψηφίσαμε το προηγούμενο, να ψηφίσουμε και πάλι την παράταση αυτή, το ίδιο. Αυτή είναι η εισήγησή μου. Και στα τρία θέματα. Να δοθεί παράταση του ωραρίου μου. Ναι, αλλά έχουμε και δύο λεπτομέρειες. Εγώ την εισήγηση δεν έχω προλάβει να δω. Είναι από εκεί μέχρι τότε. Εντάξει, μέχρι τη μία η ώρα, παράταση, μέχρι τη μία η ώρα. Μέχρι τις δύο γράφει εδώ. Ότι τις δύο είναι για τους εσωτερικούς χώρους και τη μία... Εδώ. Να το διευκρινίσω. Λοιπόν, διαβάστε ανέκριτη την καλοσύνη της εισηγήσης. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μετά, μέχρι την 22η ώρα, τη χειμερινή περίοδο και την 23η ώρα, τη θερινή. Και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου, σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι τις 3 την τρίτη ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι τις 2, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταρρέσεται η ησυχία των περιοίκων. Δηλαδή, μέχρι... Λοιπόν, η πρόταση μετά την αίτηση είναι κατά τη χειμερινή περίοδο 1 έως 10. Περίοδο 1 έως 10. Έως 10. Έως τις 2 σε κλειστούς χώρους. Έως τις 2 σε κλειστούς χώρους. Κατά τη θερινή περίοδο... Κατά τη θερινή περίοδο μέχρι τις 3 σε κλειστούς χώρους και κατά τη θερινή περίοδο έως τις 1 σε ανοιχτούς χώρους. Μέχρι τις 1 η ώρα. Όχι, αυτό δεν
λέει τίποτα. Παρακολουθούμε εμείς την άδεια. Από εκεί και πέρα υπάρχει στην αστυνομία ειδικό μηχάνημα δεσμευτικό. Εάν λοιπόν είναι υπερήγη και γίνεται μια καταγγελία, είναι το δικαίωμα είτε τη προσωρινή είτε τη οπτική αφαίρεση τη άδεια αυτή. Είναι απλά πράγματα. Λοιπόν, χορηγούμε άδεια κατά τη θερινή περίοδο, από 1η Τετάρτου έως 39ου κάθε έτους έως τις 1 τη νύχτα, τις 1 μετά τα μεσάνυχτα, στους ανοιχτούς χώρους. Εντάξει, και με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το όριο των δεσιμπέλ που ορίζει η ισχύουσα διάταξη. Sure. Το θέμα τίθεται στην ορίστε, κύριε Φίλε. Εγώ θα ήθελα να δηλωθεί από το αρμόδιο τμήμα που έκανε τις εισηγήσεις αν υπάρχουν διαμαρτυρίες μέχρι τώρα υπόψη. Δεν υπάρχουν. Απαντήστε εσείς να τελειώνετε. Δεν υπάρχουν. Όριστε, κύριε Κομιάνη. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες. Για τον Παλέρμο υπήρχε παλαιότερα, περάσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ήταν παλαιότερα και ακολούθησε μελέτη όπως εδώ αυτή. Που επισυνάπτονται, η οποία έμεινε ότι το κατάστημα και τα ηχητικά και μουσικά του όλα είναι κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο? Ναι, θέλω. Ορίστε, κύριε Μαγκουλά. Καταλαβαίνω από αυτό που λέει ο κύριος Σίγανης, και επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά επειδή έχει κάποια εμπειρία, θα ήθελα να ρωτήσω ότι αν υπάρχει, κύριε Σίγανη, κάποια καταγγελία ή κάποιο προηγούμενο, ας πούμε, κάποια διαμάχη. Δεν νομοποιούμαστε. Τα λέει η νομοθεσία. Επειδή δεν γνωρίζω. Ούτε την τοποθέτησή μου να κάνω, ας πούμε. Εγώ το ρωτάω ειλικρινά γιατί δεν προλάβαμε να διαβάσουμε και δεν ξέρουμε τι ισχύει. Αν μπορεί κάποιος που γνωρίζει να μας ενημερώσει πριν τη ψηφίσω. Μπορούμε να δώσουμε αν θέλουμε την άδεια. Αλλά και μπορούμε να έχουμε να διατυπώσουμε τις επιφυλάξεις. Υπάρχουν καταγγελίες. Ειδικά αν έχουν γίνει πρόσφατα καταγγελίες μετά από αυτές εδώ τις μελέτες. Δεν υπάρχουν καταγγελίες, είπατε κύριε Κομιάνη. Αυτό ψηφίζει. Ότι ότι δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες μέχρι τώρα καταγραμμένες στο αρμόδιο τμήμα. Αυτό ήθελα να σημειώσω, συμφωνώ με τον κύριο Έξιαν, ότι επί της αρχής, ότι δηλώνει ο κύριος Κομινός, ότι δεν υπάρχουν καταγγελίες. Σύμφωνα με την νομοθεσία, νομιμοποιούμαστε να ψηφίσουμε αυτές τις παρατάσεις και υπό μόνο αυτή της αρχής, εμείς θα είμαστε θετικοί στην παράταση. Και με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν στα δεσιμπέλ που ορίζει. Δεν ισχύει πάντα για τις προδιαγραφές. Αυτό είναι θέμα ελέγχου. Αν δεν τις προδιαγραφές, θα λέμε στο φωτογράφο. Λοιπόν, ορίστε. Άκουσα κάτι ότι με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ενόχληση στους περίεργους. Δεν έχει τηλεοπτική. Αν υπάρξει στο μέλλον. Είναι θέμα αστυνομία αυτό. Είτε προσωρινά είτε γενικά. Το γραφεί. Από το λέει και εμένα. Λοιπόν, τα θέματα αυτά, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο θέμα, ολοκληρώθηκαν νομίζω και τίθεται σε ψηφοφορία. Και πάμε πάλι από την αρχή. Βενέρη Ειρήνη. Ναι. Ζαντιώτης Παναγιώτης. Ναι. Καλλίγερος Δημήτριος. Ναι. Καψάλης Κωνσταντίνος. Ναι. Κομινός Γιώργιος. Ναι. Λουράντος Ευάγγελος. Ναι. Σουήτης Καράλαμπος. Ναι. Στάθης Εμμανουήλ. Ναι. Μαγουλάς Νικόλαος. Ναι, κύριε Πρόεδρε, και επαναλαμβάνω την προϋπόθεση την οποία θέσαμε προηγουμένως. Ναι, το ισχύει. Γεωργιλάς Παρασκευάς. Ναι. Χρυσαφίτης Νικόλαος. Ναι. Τρυφίλης Εμμανουήλ. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Διδημιώτης Γιώργιος. Ναι. Πατσέα Χρυσούλα. Ναι. Το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα εγκρίνονται. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ολοκληρώθηκαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είσαι άνθρωπος. Είμαι σε όλους.